Ό,τι και να πει κάποιος βέβαια για τον επόμενο καλεσμένο, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται μια ολόκληρη εκπομπή. Του το είχα πει και την περασμένη φορά. Και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που φιλοξενούμε και κλείνουμε βέβαια και το τέταρτο μέρος. Εδώ στην τελευταία εκπομπή για το 2021, κλείνουμε αυτό το μέρος με τον κύριο Μανώλη Καραντίνη, ο οποίος βέβαια είναι ο θρύλος του Μπουζουκιού και ο κορυφαίος δεξιοτέχνης βέβαια του Μπουζουκιού. Να τον ευχαριστήσω θερμά. Και η πρόσκλησή μου βέβαια να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή μαζί, κύριε Καραντίνη, ακόμα παραμένει και θα είναι τιμή να σας καλησπερίσω από την Κρήτη. Γεια σας. Καλησπέρα, φιλάκια πολλά σε όλη την Κρήτη εκεί που τους αγαπώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Κάνετε ένα διάλειμμα, για να βγείτε εδώ στην εκπομπή μας και στην Κρήτη TV. Ναι. Αν και είναι δύσκολη συγκυρία, κακά τα ψέματα για το σύνολο των καλλιτεχνών, έχουμε αυτά τα μέτρα, τους περιορισμούς, δεν έχουμε μουσική. Εντάξει, κοίταξε, επειδή μιλάμε και αυτά, γιατί μην τα λέμε και χαϊδευτικά αυτά. Ναι. Είναι απαράδεκτο που κάνανε. Αυτό που κάνανε είναι το πιο απαράδεκτο πράγμα που μπορεί να υπάρξει, που όλα τα μαγαζιά ήταν έτοιμα να δουλέψουν, η μουσική ήταν έτοιμη να δουλέψουν και ξαφνικά αποφασίσανε πως θα λύσουν αυτό το πρόβλημα μέσα σε 2 μέρες. Που θα γινόταν η καταστροφή του κόσμου. Είναι απαράδεκτη. Αυτό μόνο. Είναι αυτό το κλίμα. Ναι. Πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Αυτό το κλίμα κυριαρχεί στις τάξεις των επαγγελματιών της Κρήτης. Ναι. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί είναι γαρσόνια, είναι οικογένειες. Όλοι παίρνουν τους μισθούς τους, οι κύριοι αυτοί, αλλά δεν τους νοιάζει αν οι άλλοι θα πεινάσουν ή τα μαγαζιά δεν θα δουλέψουν ή τα γαρσόνια, όλες τόσες οικογένειες. Και τόσες προετοιμασίες που γίνανε για την υπόθεση 2 και μόνο ημερών. Ενώ ας πούμε σε πουθενά αλλού δεν υπάρχει πρόβλημα με τον κορονοϊό και υπάρχει όταν θα βγάλουν τη μουσική ή τα θέατρα. Στην Αθήνα φαντάζομαι, κύριε Καραντίνη, στην Αθήνα φαντάζομαι δεν θα λειτουργήσει απολύτως τίποτα. Παραμονή, φαντάζομαι έχει εικόνα. Απολύτως τίποτα. Χωρίς μουσική. Μα χωρίς μουσική τι είναι, γιατί να μην πάμε ας πούμε σε ένα κημητήριο που έχει και ησυχία. Αλλά είναι δυνατόν, δηλαδή μιλάς τώρα και δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς γενικά να το πει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι έσχος. Μάλιστα, είναι σχρό. Μάλιστα. Είχαμε κάποια... μέρες, να πεις ας πούμε, αφού λέγανε 3 του μηνός, εντάξει, άστο μέχρι 3 του μηνός. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Δηλαδή, με τη μουσική και αυτά, δεν θα σώσεις με 2 μέρες αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Αλλά είμαι πολύ οργισμένος με αυτή τη φάση και θέλω να το πω γιατί δεν μπορώ να το κρατάω και μέσα μας. Γιατί εδώ είναι... είμαστε να μεταφέρουμε, κύριε Καραντίνη, ειδικά από εσάς, ένας άνθρωπος και ένας επαγγελματίας πρότυπο αυτές τις απόψεις. Υπάρχει απόγνωση, υπάρχει προβληματισμός. Είχαμε και σήμερα τα μέτρα της πολιτείας στήριξη. Δεν ξέρω πώς θα βοηθήσουν. Δεν πειράζει. Εγώ το Σάββατο 10 η ώρα. Θα βγω στο κανάλι μου στο YouTube και θα τους παίζω ζωντανά στο κανάλι μου. Λοιπόν, τι να μας φέρει το 22, κύριε Καραντίνη, να το πούμε λίγο, να το γυρίσουμε εκεί. Να μας φέρει, εύχομαι σε όλο τον κόσμο να φύγει αυτό το πράγμα που φτιάχτηκε εναντίον του κόσμου, ας πούμε, του κοσμάκι. Να φύγει αυτό, να ησυχάσει ο κόσμος, να μήπως μπούμε στην κανονική ρέγουλα της ζωής, να υπάρχει υγεία, να είναι, εύχομαι καλή χρονιά, να είναι καλά και να κάνουν υπομονή. Υπάρχει και Θεός. Υπάρχει, βέβαια. Υπομονή, υπομονή, κύριε Καραντίνη, βέβαια, μια δύσκολη συγκυρία να περάσει. Λοιπόν, τι μας έχετε ετοιμάσει εδώ, τώρα περιμένουμε πώς θα κλείσουμε τη σύνδεση. Ό,τι θέλετε παίξω, εσείς. Θα παίξω ένα ζεμπέκικο. Έγινε. Πω, θα παίξω ένα ζεμπέκικο, δικό μου, το ζεμπέκικο του Πειραιά. Έγινε.
Λοιπόν, εγώ θα επαναλάβω την τιμή που μας κάνετε και τα λέμε τηλεοπτικά. Να ευχηθώ τα καλύτερα, υγεία, επιτυχία και ό,τι θέλετε εσείς, κύριε Καραντίνη, για το 2022. Με το καλό. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, γιατί αφορά τον κόσμο. Αφορά τον κόσμο, ένα ολόκληρο κλάδο και επαγγελματίες. Αφορά το λαό. Βέβαια. Και έπρεπε να το πω, αφορά το λαό, αγαπάω το λαό, γιατί και αυτοί με αγαπούν. Είμαι πάντα στο πλάι όλων αυτών των ανθρώπων, όπως βγαίνω και στην τηλεόραση, γιατί και στην τηλεόραση πολλές φορές, πάντα πάμε χωρίς να πληρωθώ, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε νοσοκομεία, που άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε πουθενά και βλέπουν, και έτσι θα είμαστε πάντα στο πλευρό του λαού. Έχετε δείξει την ευαισθησία σας, πάρα πολλές φορές και πολλά δεν τα μαθαίνουμε. Είστε άνθρωπος ο οποίος βοηθάτε και δεν το ξέρει και κανείς, και προς τιμήν σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Με το καλό να τα πούμε και από κοντά. Με το καλό να γνωριστούμε και από κοντά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Καραντίνη. Λοιπόν, Μανώλης Καραντίνης είναι ο κορυφαίος δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού και μετέφερε βέβαια στην αρχή και το κλίμα το οποίο επικρατεί στις τάξεις επαγγελματίων. Επαγγελματίες οι οποίοι βέβαια τάσσονται υπέρ των μέτρων να προσέξουμε, αλλά βέβαια να βοηθηθούμε με κάποιο τρόπο προκειμένου να μπορούμε εμείς και οι οικογένειές μας να ανασάνουν. Αυτό τονίζουν οι άνθρωποι. Λοιπόν,